και φύγε από εδώ. Όνειρα, γέλια, στιγμές και ευτυχία. Στις προσωπικές σου σχέσεις είσαι ο άνθρωπος που θα κάνεις επιστροφή στα παλιά, θα γυρίσεις πίσω σε ένα μεγάλο έρωτα που ενδεχομένως να πέρασε. Σίγουρα με αυτά που έχω περάσει ως τώρα, όχι, δεν θα γυρίσω κάπου στα παλιά. Νομίζω ότι δεν έχει τύχει ποτέ στη ζωή μου να σκεφτώ κάτι τέτοιο, δηλαδή να γυρίσω σε ένα παλιό μου έρωτα και να ξανα... να γίνει επανασύνδεση με κάποιον που να σου... ήμουν ερωτευμένος πριν χρόνια. Τώρα στο μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γενικά όταν κάτι τελειώνει, το τελειώνεις. Πας, προχωράς για κάτι άλλο, αλλάζεις σελίδα. Βέβαια. Πάτα και φύγε από εδώ. Όνειρα, γέλια, στιγμές και ευτυχία. Είσαι ερωτευμένος αυτή την περίοδο? Είσαι μόνος? Καλά είμαι. Καλά είμαι, γενικά είμαι πάρα πολύ καλά. Αποφυγή απάντηση λοιπόν. Τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Ελεονόρα, σώσε με. Πού είσαι, Ελεονόρα? Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή, θέλω να σου πω. Είναι δύναμη ο έρωτας γενικότερα. Απλά θέλω να σου πω ότι είμαι καλά και στην προσωπική μου ζωή και στα επαγγελματικά μου και έχω όρεξη να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ δύναμη. Ποιος είπε πως οι άγγελοι στη γη δεν κατεβαίνουν? Ποιος είπε πως στον ουρανό μονάχα ότι πετούν? Πόσα πράγματα έχουν γίνει ξαφνικά στη ζωή σου τα τελευταία χρόνια? Ξαφνικά, ξεκινώντας από το 1996 που τέλειωσα το σχολείο και ξαφνικά πήγα για σπουδές στην ιατρική, όπως ξαφνικά όλο αυτό τελείωσε αυτός ο κύκλος και ξεκίνησα την καριέρα μου στο τραγούδι, μπαίνοντας στο Fame Story και κάνοντας μια πορεία μέχρι τώρα στην δισκογραφία. Ξαφνικά λοιπόν έγιναν όλα, αλλά τίποτα τυχαίο, έτσι δεν είναι? Γιατί είχε και ένα παιδί ταλαντούχο με πολύ καλή φωνή. Πιστεύω πως στη ζωή γενικότερα τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά αν το καλοσκεφτείς, πάντα κάτι γίνεται ξαφνικά. Ποτέ δεν, τα πιο ωραία πράγματα ποτέ δεν προγραμματίζονται, γίνονται αυθόρμητα και γίνονται εκεί που δεν τα περιμένεις κιόλας. Υποκλείομαι στην ομορφιά σου και μαγεύομαι απ' τα φιλιά σου. Και σένα, τα χρήματα που έπαιρνες είναι πολύ διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δεν είναι, οικονομικά? Σίγουρα είναι διαφορετικά, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Και το να ρίξω το μεροκάματό μου είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω.